για οτιδήποτε χρήστη θέλει. Μπορεί να κάνει αντίγραφα όσο θέλει νόμιμα και να κάνει διανομή ή πληρωμένο ή μη, ακόμα πάλι νόμιμο. Και μπορεί επίσης να αλλάξει το κώδικο και να αλλάξει και να προσθέσει να αφαιρέσει κάτι. Να σας πω συνοπτικά γιατί το Linux είναι σημαντικό. Διότι ας πούμε ότι είστε προγραμματιστής ή χρήστης. Το παίρνετε δωρεάν. Το δημιούργησε για σας το 1994 ο Linus Torvalds, ο Φιλανδός. Και γι' αυτό έβαλε συμβολάκι τον πιγκουίνο. Γιατί λέει, του λένε καλά, γιατί διάλεξε πιγκουίνο, δεν μπορείς να διαλέξεις κανένα πιο δυναμικό ζώο. Λέει, έχεις δει πιγκουίνο να κατεβαίνει πλαγιά με 120 χιλιόμετρα την ώρα πάνω στην κοιλιά του και να έρχεται πάνω σου. Θα φοβηθείς, δεν θα φοβηθείς. Έτσι ήθελα κι εγώ οι χρήστες. Όχι να φοβούνται, οι ανταγωνιστές λέει να φοβούνται, οι χρήστες να το χρησιμοποιούν. Λοιπόν, το βάζετε στον υπολογιστή σας το Linux. Μπορείτε να φτιάξετε εφαρμογή. Ό,τι κάνετε είναι δωρεάν. Εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι όμως στο Linux και να το πουλήσετε μετά. Αυτό το δικαίωμα δεν σας το αφαιρεί κανείς. Έτσι, μπορείτε σε μια επιχείρηση, ας πούμε, που έχετε 5 θέσεις εργασίας, να βάλετε Linux και να μην πληρώσετε άδειες. Γιατί δεν έχει άδεια το Linux, είναι δωρεάν. Μπορείτε επίσης να το βάλετε συμπληρωματικά, γιατί τα Windows σε πολλά επίπεδα είναι αναντικατάστατα. Δεν θα πούμε στο χρήστη Windows, άλλαξέ το. Θα πούμε όμως, δοκίμασέ το. Λειτουργήσέ το, γιατί ένας web server σε Linux δεν κοστίζει τίποτα. Θα πληρώσεις μόνο τον τεχνικό που θα στο στήσει. Ενώ ένας web server σε Windows κοστίζει από 2 μέχρι 20.000 ευρώ μαζί με τον εξοπλισμό. Είναι χρήσιμο επίσης για τους φοιτητές που πειραματίζονται, για αυτούς που γράφουν κώδικα, αλλά είναι και για τους ανθρώπους που μπαίνουν τώρα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο ίντερνετ, διότι δεν κολλάει και δεν κρασάρει. Και αλλάζει τις οθόνες κατά βούληση. Στην κάρτα που βλέπετε πίσω μου έχω τις διανομές. Έχουμε και τις ελληνικές διανομές Linux, γιατί οι ξένες είναι πάρα πολλές. Είναι Zeus Linux, είναι το Knoppel και είναι και η Slackel Linux, η ελληνική διανομή του Slackware. Αυτές είναι φτιαγμένες από ελληνικά χέρια για Έλληνες χρήστες. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν είναι στα ελληνικά οι διανομές του Linux που κυκλοφορούν. Η Ubuntu έχει διανομή σε ελληνικά. Η SUSE με το SLES έχει διανομή στα ελληνικά. Η Mandrake που γίνει Mandriva, η Fedora, Slackware, Knoppel που είναι και Live CD. Δηλαδή τι θα πει Live CD. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε Linux, βάλτε το συντάκι στον υπολογιστή σας, τρέξτε το από τον υπολογιστή και μην κάνετε εγκατάσταση. Αν σας αρέσει, τότε και μόνο τότε να κάνετε εγκατάσταση. Γενικά, είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση και για την επιχείρηση και για τον ιδιώτη. Όπως επίσης, γρήγορο και εύκολο είναι το να δοκιμάζετε νέα πράγματα ως χρήστες. Διότι έτσι πάτε στο επόμενο επίπεδο. Γιατί σας το λέω αυτό. Μπορεί να έχετε Linux, το κρατάτε. Ακόμα και Windows να έχετε, πηγαίνετε στην επόμενη έκδοση. Οι επόμενες εκδόσεις έχουν πάντα το καλύτερο. Και στο Linux και στα Windows. Έχουμε μαζί μας την Έλενα Τσιπηροπούλου, στην νομική στήλη της εκπομπής. Για ποιο λόγο όμως την έχουμε αυτή τη βδομάδα? Την έχουμε, Έλενα, σε έχουμε για να μας εξηγήσεις. Γιατί είπα πριν, παρουσίασα στον κόσμο το Linux. Επιτέλους. Ναι, μας το λέγανε πάρα πολλοί τηλεθεατές, να το πω αυτό. Μας λέγατε, μιλάτε όλο για Windows, μιλάτε για Macintosh, πείτε κάτι και για Linux, που είναι το τρίτο μεγάλο κομμάτι λειτουργικού συστήματος. Λοιπόν, είμαι εγώ και δουλεύω σε Linux. Υπάρχουν δύο άδειες εκεί. Χρήσης. Είναι δωρεάν. Προγραμματίζεις, ναι. Έχεις φτιάξει κάποιο πρόγραμμα δηλαδή. Ναι, ας πούμε ότι είμαι φοιτητής και κάνω κάποιο πρόγραμμα και θέλω να το πουλήσω σε μια εταιρεία. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό όταν είμαι στο Linux? Δηλαδή το δωρεάν ισχύει και για αυτό που κάνω εγώ? Σαφώς και ισχύει, αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, θα λέγαμε, του Linux είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν δημιούργησες το πρόγραμμά σου από την αρχή. Βρήκες μια έτοιμη βάση, κάποιο κώδικα γραμμένο ή ένα πρόγραμμα ατελές ή τροποποίησες κάποιο πρόγραμμα δηλαδή, για να φτιάξεις ένα καλύτερο ή πιο εξελιγμένο. Αυτό έχεις το δικαίωμα να το κάνεις στο Linux. Είναι μία από τις ελευθερίες που μας δίνει το ανοιχτό λογισμικό. Ωραία, λοιπόν, άρα αν θέλετε να προγραμματίσετε σε Linux, παίρνετε τον κώδικα όλο ανοιχτό, του βάζετε το δικό σας καρικευματάκι και το σερβίρετε. Ακριβώς.
Όλα τα προγράμματα Linux συνοδεύονται από μία άδεια, την GPL. Είναι άδεια ανοιχτού λογισμικού και οι βασικές ελευθερίες που μας δίνει είναι κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, το αντίθετο από το copyright, από τις άδειες κλειστού λογισμικού. Γι' αυτό τις λένε και copyleft, να το πω στον κόσμο αυτό. Copyleft ονομάζονται αυτές οι άδειες. Και πες μας αν υπάρχει αυτή η άδεια και στα ελληνικά. Γιατί φυσικά βαρεθήκαμε στο χώρο των υπολογιστών, ακούμε αγγλικά. Φυσικά και υπάρχει και είναι δημοσιευμένη. Πάντοτε βέβαια γνήσια θεωρείται η αγγλική έκδοση της άδειας. Όμως για όλους τους Έλληνες χρήστες υπάρχει και μεταφρασμένη, κατά κάποιο τρόπο επίσημη, γιατί έχει γίνει μια επίσημη προσπάθεια από το ΕΔΕΤ να μεταφραστεί με μια ολόκληρη ομάδα νομικών αλλά και τεχνικών, γιατί έχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες αυτές οι άδειες και επομένως όλοι οι Έλληνες χρήστες μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Το σημαντικό πρέπει να πούμε είναι ότι οι άδειες αυτές μας δίνουν το δικαίωμα να διανέμουμε ελεύθερα τον κώδικα, να το τροποποιούμε και αν θέλουμε μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, τα προγράμματά μας αυτά και για εμπορικούς σκοπούς. Αρκεί να δίνουμε πάντα πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.